Κύριε Υφυπουργέ, η αθλητική οικογένεια βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο και δικαιολογημένα βέβαια, χωρίς υπερβολή, θέτουν ζήτημα επιβίωσης. Στην παρούσα επίκαιρη σας αναφέρουμε τα σοβαρά και σημαντικά προβλήματα που μαστίζουν το χώρο της γυμναστικής, την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, τα σωματεία, αθλητές και εργαζόμενους εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Μια κατάσταση τραγική εξαιτίας της διαχρονικής πολιτικής πετσοκόμματος των κρατικών επιχορηγήσεων. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των τακτικών επιχορηγήσεων που προβλέπει μείωση του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας κατά 31% σε σχέση με την περσινή, δηλαδή από 950.000 ευρώ σε 658.000. Αφού πρώτα, κύριε Υφυπουργέ, μειώσατε την τακτική επιχορήγηση, στη συνέχεια προσθέσατε το ποσό του στοιχήματος, παρουσιάζοντας μία αύξηση 19%, δηλαδή αλχημίες. Η καταβολή όμως του ποσού από το στοίχημα δεν αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά την ενίσχυση των εθνικών ομάδων και μόνον μετά και την περιπέτεια της πανδημίας. Ένα ποσό που κανείς δεν ξέρει το ύψος του ή αν θα υπάρχει την επόμενη χρονιά, πέρα από το, από το γεγονός ότι νομιμοποιεί το τζόγο ως δήθεν αποκούπη του αθλητισμού. Βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί το ποσό στο ποσό της τακτικής επιχορήγησης και ούτε βέβαια μπορεί να την αντικαταστήσει. Εκτός βέβαια αν πράγματι το πάτε εκεί που εκεί από ό,τι δείχνουν τα πράγματα το πάτε, να αντικαταστήσετε δηλαδή την κρατική επιχορήγηση με τον τζόγο, όπου το ύψος του ποσού θα καθορίσεται από τα έσοδα του τζόγου και κάποια στιγμή βέβαια θα κοπεί και αυτή. Την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία όμως της ακυρώνεται ένα ολόκληρο σχεδιασμό, κοστολογημένο σχεδιασμό. Η ΕΓΟ, μη γνωρίζοντας τη μείωση στην επιχορήγηση, υλοποιούσε πρόγραμμα ανάπτυξης και λειτουργίας σε Ολυμπιακά και μη Ολυμπιακά αθλήματα με βάση την ανακοίνωση για τις επιχορηγήσεις που είχε γίνει το 2021 και ανερχόταν στο ποσό των 950.000 ευρώ. Πρόκειται για 9 αθλήματα της γυμναστικής με τις αντίστοιχες εθνικές ομάδες, μιλάμε για 350 σωματεία με 10.000 ενεργοί αθλητές. Σε επίπεδο ανάπτυξης αυτής της χρονιάς, η Ομοσπονδία αύξησε τους εθνικούς αγώνες κατά 50%, παίρνοντας υπόψη ότι το 2022 είναι το πρώτο έτος εφαρμογής των κριτηρίων πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Για πρώτη φορά, η ελληνική ρυθμική γυμναστική κατέκτησε 3 μετάλλια σε παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμιο κύπελο και είναι ένα πρώτο βήμα για τον μεγάλο στόχο που είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Μεγάλη συμβολή σε αυτό το στόχο θα έχουν και οι επόμενες διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνουν στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο του Φαλήρου το Μάρτιο του 2023 και του 2024. Επίσης, τις εθνικές Ολυμπιακές των Ολυμπιακών Αθλημάτων, οι αθλητές και οι αθλήτριες εντάσσονται από πάρα πολύ μικρή ηλικία, την ηλικία των 13 ετών. Και αυτό γιατί υπάρχουν μόνο 2 κέντρα υψηλών επιδόσεων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ένα πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας. Ενίκεια, διαμονή, διατροφή, μεταφορά και ούτω καθεξής. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε έτσι ώστε να αυξηθεί η τακτική επιχορήγηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών που έχει η Ομοσπονδία, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αβγιανάκη, έχετε το λόγο. Το πω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συνάλφε, μας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα περαστικά να είστε γερός, μιας και η ερώτηση είχε προγραμματιστεί να απαντηθεί σε προηγούμενο χρόνο, αλλά λόγω τη γνωστή ασθένεια επίκαιρη αναβλήθησαν. Τώρα, θέλω να πω ότι πραγματικά χαίρομαι για την ερώτηση που μου θέσατε αναφορικά με τις επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών μας και προκειμένου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Είναι μια εξαιρετική αφορμή, κύριοι συνάδελφοι, να δούμε με συντομία και νυφαλιότητα τι έχει πετύχει η κυβέρνησή μας για την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών μας ομοσπονδιών απέναντι σε αντίξωες συνθήκες για τη χώρα μας αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Επιτρέψτε μας να θυμίσω ότι η επιχορήγηση των αθλητικών μας ομοσπονδιών βασίζεται πλέον σε ένα σύστημα που η δικιά μας η κυβέρνηση επινόησε, τόλμησε να το εφαρμόσει, φυσικά με τη συμβολή και με τις προτάσεις, βελτιωτικές προτάσεις χρήσιμες από τις εκπροσώπους των ομοσπονδιών και πλέον έχει καθιερωθεί στο αθλητικό μας οικοσύστημα. Και αναφέρομαι στο πρόγραμμα Χήλωνα, δηλαδή
ενός συστήματος αξιολόγησης με μετρήσιμους δείχτες για τις αθλητικές ομοσπονδίες είναι κάτι που ακουγόταν συχνά πυκνά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά κανείς δεν είχε τα κότσια να το κάνει. Εμείς το είπαμε, το κάναμε και το κάναμε μαζί με την αθλητική κοινότητα της χώρας μας. Ποτέ δεν είχε γίνει ολοκληρωμένη προσπάθεια για να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο της αξιοκρατίας. Ημιτελείς προσπάθειες, οι οποίες κάπως κόντευαν και τελικά έσβηναν άδοξα. Εμείς το καταφέραμε. Ναι, η αρχή του εφαρμογή είχε τις ατελείες της. Και έτσι συμβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, σε κάθε τι καινοτόμο. Δουλέψαμε όμως. Δουλέψαμε σε συνεργασία με όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες, επεξεργαστήκαμε τις προτάσεις τους και βελτιώσαμε τους δείχτες ώστε να ανταποκρίνονται πιστά στην επικρατούσα κατάσταση. Και λάβαμε τα εύσημα από αυτές για τη συνέπεια λόγων και έργων, άρα και από τη συγκεκριμένη ομοσπονδία. Καταθέτω στα πρακτικά, παρακαλώ πολύ, τη σχετική ανακοίνωση και όλα όσα περιγράφονται μέσα στο κείμενο. Με βάση λοιπόν το χείλωνα, έγινε και επιχορήγηση για το έτος 2022 σε δύο δόσεις. Η επιχορήγηση βασίστηκε στα στοιχεία που κατέθεσε η Ομοσπονδία και ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν στην πορεία από τις υπηρεσίες μας. Η ιδέα επιχορηγήσεις κατανοούμε ότι δεν είναι κάθε χρόνο σταθερές. Και ούτε επιδιώκουμε να είναι με το χείλωνα σταθερές, αλλά θέλουμε να υπάρχει, να είναι εξελισσόμενες και κυρίως να υπάρχουν στοιχεία ανταγωνιστικά, γνωστά σε όλους εκ των προτέρων, ώστε να είναι διαρκώς βελτιούμενος. Είναι μονόδρομος αν θέλουμε να πετύχουμε επιτέλους συνθήκες διαφάνειας σε ένα ζήτημα μέχρι πρώτος πολύ σκοτεινό, να βάζουμε κανόνες και πρώτοι εμείς να τους στηρίζουμε. Να θυμηθούμε πάλι με τι κριτήρια δίνονταν οι επιχορηγήσεις στους προέδρους των ομοσπονδιών, ότι μοιράζονταν δηλαδή τα χρήματα με βάση το ποιος παράγοντας ήταν περισσότερο συμπαθής ή αντιπαθής στο Υφυπουργείο. Ότι οι ομοσπονδίες ιδιαίτερα λιγότερο προβλημένων αθλημάτων συνήθως έμεναν στο περιθώριο ως β' κατηγορίας αθλήματα. Αυτές οι νοσηρές πρακτικές τελείωσαν με το χείλωνα και δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένας με κανένας, γιατί το ξεχάσατε να το αναφέρετε. Το 31ο Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας μας είχε επικροτήσει ως παράδειγμα καλής πρακτικής ενός δημοσίου φορέα που αξιοποιεί επιστημονικές μεθόδους αξιολόγησης για το έργο του. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν σχέσεις στην εφαρμογή του για μικροκομματικά συμφέροντα. Ο Χίλον ήρθε για να μείνει και θα απαντήσω στο δεύτερο μέρος και στα υπόλοιπα τα οποία με ρωτήσατε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σιτιχάκη. Κύριε Υφυπουργέ, δεν απαντήσατε όμως στο βασικό και κέριο ερώτημα. Άλλωστε γι' αυτό καταθέσαμε και τη σχετική επικαιρή ερώτηση. Μπορεί μία ομοσπονδία μεγέθους, όπως είναι η ΕΓΟ, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, να επιβιώσει με τα ψίχουλα? Προφανώς όχι. Και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσετε. Γιατί μειώσατε την κρατική επιχορήγηση κατά 31% στη συγκεκριμένη ομοσπονδία? Επικαλείστε την αξιοκρατία του συστήματος αξιολόγησης χείλων με μετρήσιμους δείχτες, όπως λέτε, που αποτελεί κατά τη γνώμη μας το κυβερνητικό άλοθη για την καταβολή της χρηματοδότησης. Δηλαδή, αξιολογήσε θετικά, έχεις επιχορήγηση. Αξιολογήσε αρνητικά, δεν έχεις επιχορήγηση ή σταδιακά μειώνεται μέχρι εξαφανίσεως και ούτω καθεξής. Καμία αξιοκρατία μέχρι τώρα, καμία αξιολόγηση, όπως λέγατε στις ομοσπονδίες, εσείς τα λέγατε, ότι θα κάνουμε αξιολόγηση, απλά είναι το τυράκι στη φάκα για να κόψετε σταδιακά την κρατική επιχορήγηση. Μάλιστα λέγατε ότι στο πλαίσιο της διαφάνειας θα δημοσιοποιούσατε την αξιολόγηση όλων των ομοσπονδιών από το πρόγραμμα Χείλων, βάσει του οποίου ορίζεται το ύψος τακτικής επιχορήγησης της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας. Πέστε μας λοιπόν, ποιες και πώς αξιολογούνται οι ομοσπονδίες? Τι θα πάρει η κάθε μία ομοσπονδία από αυτό το πρόγραμμα? Δεν μας έχετε πει μέχρι σήμερα. Τα 658.000 ευρώ μειωμένα, όπως λέω, κατά 31%, πραγματικά μπορεί να επιβιώσει μία ομοσπονδία όταν 400.000 είναι μόνο για την μισθοδοσία, με τρία τμήματα, συν ένα Ολυμπιακό,
με συμμετοχές σε αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός χώρας. Είναι επίσης γνωστό ότι τα σωματεία συντηρούνται, μιλάμε τώρα για ενοικιάσεις χώρων, μισθοδοσία, προπονητές, συμμετοχή στους αγώνες κτλ., από συνδρομές των γονέων. Η μείωση ωστόσο των εισόδων από αυτές τις συνδρομές και άλλους πόρους, λόγω κρίσης, ακρίβειας, πανδημίας, έχει ως συνέπεια τη μείωση των αναγκών απασχόλησης προπονητών, προπονητριών και άλλων εργαζομένων. Η ΕΓΟ υπολόγισε το σχεδιασμό της έχοντας ως βάση, σας το είπα και στην πρωτολογία, την επιχορήγηση του 2021. Και έτσι κάνουν το σχεδιασμό τους όλες οι ομοσπονδίες. Λαμβάνουν φυσικά υπόψη ότι θα έχουν και χρηματοδότηση από το στοίχημα. Και αυτός ο σχεδιασμός μιλούσε για συμμετοχή σε αγώνες, για προπονητικά κάμπ στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, δεδομένου μάλιστα ότι το 2022 είναι το πρώτο έτος εφαρμογής των κριτηρίων πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομοσπονδίες, στην προκειμένη περίπτωση ΕΓΟ, έχει και προβλήματα υποδομών, στέγης. Καλά τα λόγια, αλλά στην πράξη όμως τι γίνεται, διότι το τεράστιο πρόβλημα της γυμναστικής, τόσο στην ανάπτυξη του αθλήματος όσο και για τις υψηλές επιδόσεις, είναι η έλλειψη κατάλληλων αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα επανέλθουμε βέβαια με σχετική ερώτηση σε σχέση με τα θέματα της στέγης, της υλικοτεχνικής υποδομής και πάει λέγοντας. Σε κάθε περίπτωση, τα όσα συμβαίνουν σήμερα κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών στον αθλητισμό που έχουν εφαρμόσει σήμερα όχι μόνο η δική σας κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το συνεχίζει φυσικά η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες όλες ως πάγια τακτική είχαν και έχουν μέσω της αυξανόμενης μιζέριας η πολιτεία απλώς να βγάζει την υποχρέωση για τη στήριξη του αθλητισμού. Η πολιτική της υποχρηματοδότησης και η απεμπόληση οποιασδήποτε κρατικής ευθύνης για στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού μας δείχνει ακριβώς ποια είναι η στόχευση της κυβέρνησης. Δηλαδή η ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και απλά η προβολή της βιτρίνας και τίποτα περισσότερο. Ο αθλητικός κόσμος λοιπόν πρέπει να πάει και θα πάει ενάντια σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης. Κατά την άποψή μας η λύση είναι μία, δεν μπορεί να είναι πολλές. Και είναι η σταθερή κρατική χρηματοδότηση στο ύψος κάθε φορά των πραγματικών αναγκών των ομοσπονδιών και των σωματείων. Δεύτερον, η κρατική ευθύνη για την ύπαρξη σύγχρονων δομών και υποδομών που να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού της κάθε περιοχής και φυσικά να βελτιώνονται συνεχώς. Και τέλος, να καταργηθεί ο τζόγος και η νομιμοποίησή του στη συνείδηση του λαού. Δεν μπορεί ο αθλητισμός να καθορίζεται η ύπαρξη του αθλητισμού από τον τζόγο. Είναι απαράδεκτο και από άποψη, αν θέλετε, αξιών. Όχι μόνο για τους οικονομικούς λόγους, αλλά και από άποψη αξιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.